πίσω από τον εύηχο τίτλο της στρατηγικής για την κυκλική οικονομία της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που συζητάμε, επιχειρείται να κρυφτεί το πραγματικό περιεχόμενο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση. Δηλαδή, ποιας πολιτικής, της πολιτικής που προωθεί την επέκταση των λεγόμενων πράσινων επενδύσεων στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τις εναλλακτικές μορφές μεταφορών όπως η ηλεκτροκίνηση, στη διαχείριση των απορριμμάτων και του νερού. Και εμείς λέμε ότι πλέον υπάρχει μεγάλη πείρα από τον πραγματικό χαρακτήρα αυτών των επενδύσεων που πρημοδοτούνται αδρά με δισεκατομμύρια ευρώ από τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την επίκληση της αντιμετώπισης της δίθεν κλιματικής κρίσης. Είναι δεδομένες οι σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος που επιφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη χωροθέτησή τους σε προστατευμένες περιοχές Natura, οι λεγόμενες πράσινες τεχνολογίες όπως η κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών. Πολύ περισσότερο η οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επενδυτών με το πανάκριβο πράσινο, όπως το ονομάζουν, ρεύμα, που εκτοξεύει την ενεργειακή φτώχεια, τον περιορισμό του δικαιώματος στις μεταφορές μέσω της πολιτικής για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με το στόχο της διαχείρισης των απορριμμάτων, τη μετατροπή του νερού σε πανάκριβο εμπόρευμα. Ωστόσο, οφείλουμε να επαναλάβουμε άλλη μια φορά σε ό,τι αφορά το ζήτημα της λεγόμενης τουριστικής ανάπτυξης που επιπλήζεται συνεχώς. Το παράδειγμα του τουρισμού, κλάδου με ανάπτυξη ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης, είναι ενδεικτικό. Απ' τη μία, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Αττική και ευρύτερα, όπου επικρατούν άθλιες συνθήκες εργασίας, μισθή δικαιώματα. Και απ' την άλλη, αυτήν την ανάπτυξη με άνθηση των τουριστικών υπηρεσιών ποτέ δεν την απολαμβάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, καθώς πλέον μόλις και μεταβίας όσοι μπορούν καταφέρνουν να κάνουν μια εβδομάδα διακοπές. Ενώ η πείρα αποδεικνύει ακριβώς ότι αυτό που ονομάζεται εξαγωγικός προσανατολισμός, για παράδειγμα εδώ που συζητάμε μέσω της ενίσχυσης του τουριστικού κλάδου, δεν θωρακίζει καμία καπιταλιστική οικονομία από την επόμενη εκδήλωση της κρίσης. Προφανώς και καταψηφίζουμε τη στρατηγική αυτή.